τώρα επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι τα κέρδη τους είναι πάνω από τις ζωές μας. Είμαστε εδώ πέρα σε ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που χθες έκοψε το ρεύμα σε νευροπαθή, ο οποίος κάνει 3 φορές την εβδομάδα μετάγγιση στο νοσοκομείο, με ζαχαρόδι διαβήτη όπου κάνει ενέσεις οι οποίες βρίσκονται σε συντήρηση στο ψυγείο του, μόνο γονεϊκή οικογένεια, με μια κόρη η οποία τώρα πέρασε το πρώτο έτος του πανεπιστημίου στην Πάτρα, και τους κόψαν το ρεύμα, ενώ ήδη έχει πληρώσει και παραπάνω από τις ρυθμίσεις. Έχασε μια ρύθμιση η οποία βρισκόταν στην πατρίδα του για να θάψει τον πατέρα του, υπάρχουν και παραστατικά. Αυτό προσπαθούμε από το πρωί να βρούμε κάποιον υπεύθυνο, γιατί απαιτούμε άμεση επανεσύνδεση του ρεύματος, γιατί κινδυνεύει η ζωή. Και δεν μπορούμε να βρούμε από το πρωί κάποιον υπεύθυνο. Στο εργατικό της Πέτρας της Πάτρας βρίσκεται εδώ, όπως βρισκόταν και την προηγούμενη φορά, για να γίνει επανασύνδεση του ρεύματος. Θα καθίσουμε εδώ όσο χρειαστεί. Θα γίνει σήμερα, απαιτούμε να γίνει σήμερα, τώρα η επανασύνδεση του ρεύματος. Και θα βρισκόμαστε μπροστά στον αγώνα για να μην κόβονται τα ρεύματα σε εργατικές λαϊκές οικογένειες, να μην πληστηριάζονται τα σπίτια των εργατικών λαϊκών οικογενειών, γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά τους και όχι η προστασία του λαού και της ζωής του λαού. Της περιουσίας.